δουλειάς. Ποιος είσαι? Ο Βαλάντης. Ο Βαλάντης, ο τραγουδιστής. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε. Όχι ρε φίλε, απλός άνθρωπος είμαι. Ένας απλός άνθρωπος είμαι. Χάρηκα, Άγγελε. Εδώ είσαι της περιοχής. Εδώ ντόπιος, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ κάναμε αγκόνια, κάναμε οικογένειες. Εδώ είμαστε. Εδώ τα κάνεις όλα. Εδώ βγήκες, εδώ γκομένεψες, εδώ βρήκες γκομενάκι, εδώ παντρεύτηκες. Όλα καλά, όλα τα πάντα, όλα τα πάντα. Με τι ασχολείται ο τόπος, με τη γεωργία? Οι ψαράδες είναι, έχουμε αγροτικές δουλειές. Εσύ με τι ασχολείσαι? Αγροτικές δουλειές, κάνα καμιά φορά ψάρεμα εδώ πέρα. Τι ψάρια ψάνετε, πιάνετε εδώ? Έχουμε λαβράκια, τσιπούρις, χέλια, κεφαλόπουλα, αυτά. Ψάρια πουλάω και δε με νοιάζει που έχω μια άκρη στην άκρη. Καλημέρα, καλημέρα, και μια που είπαμε ότι τα ψάρια είναι το φημισμένο προϊόν της περιοχής, ειδού και το, και η εικόνα, για να μας πει η κυρία που θα γνωρίσουμε αμέσως τώρα τι καλά φέρνει αυτός ο τόπος. Καλημέρα. Μην σας λερώσω. Να με λερώσετε από τι, από τα εργατικά σας χέρια. Είστε καλά? Είμαστε, δόξα τω Θεώ, καλά. Ναι, λοιπόν. Ποια είσαστε? Δήμητρα Μπερέρη. Δήμητρα Μπερέρη. 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 Ναι. Και είσαστε από το Αιτωλικό? Αιτωλικό Τσα, γέννημα θρέμα. Γέννημα θρέμα. Και από ψαράδες γονείς και αδέρφια, παππούδες, τα πάντα. Τι ωραία ιστορία αυτή. Τώρα θα ακούσω ωραία πράγματα και θα δούμε και ωραία τα ψάρια μας. Αλλά εσείς τώρα που είσαστε γέννημα θρέμα, να σε γυρίσω πολύ πίσω. Όταν λες είσαι από οικογένεια, ναι, ψαράδο. Ναι. Είπαμε Δήμητρα. Δήμητρά μου, τι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια? Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία? Θυμάμαι που πουλάγαμε τότε τσκουβιούς και τα χέλια σε βούρλα. Θυμάμαι που τότε ήταν πιο φτηνά. Ήταν πιο φτωχά τα χρόνια βέβαια, αλλά είχαμε πιο παραγωγή. Εμείς τα πουλάγαμε και από σπίτι σε σπίτι όταν είμαστε παιδάκια. Σε εστιατόρια. Τώρα βέβαια γίνανε είδες πολυτελείες και τα ψάρια. Είδες πολυτελείες. Ναι, δυστυχώς. Αλλά ζήσαμε καλά χρόνια. Εντάξει, φτωχά, με τις ψαράδες της γονής μας. Ήταν πολύ γονείς. Ναι, πάρα πολύ ο πατέρας μου ειδικά. Πάρα πολύ. Και μετά Δήμητρα, και σήκωνε και εμάς από τον ύπνο να τον βοηθήσουμε. Τι ώρα δηλαδή πηγαίνατε για ψάρεμα? Εμείς όταν ερχόταν ο παπάς μου, ερχόταν και 4 η ώρα και 3 η ώρα και 5 η ώρα. Είναι όμως με χαρά. Ναι. Πες μου, πώς λέγονται αυτές οι βάρκες που ψαρεύετε? Έχουν κάποια ειδική? Γαΐτες τις λέμε εμείς. Ναι. Εμείς τις λέμε γαΐτες. Και πηγαίνατε στη λιμνό θάλασσα φυσικά. Πάντοτε. Όλα τα ψάρια. Τα χέλια, οι γλώσσες, οι χοβγοί που είναι τώρα εποχή. Πώς λέγονται? Χοβγοί, χοβιός. Ναι. Λίγδες, λαβράκια, όλες τις, τα μεγέθη. Δηλαδή έχουμε μεγάλα, τα μεσαία εκεί, τα μικρότερα εδώ. Μιλάμε για φρέσκο ψάρι. Ναι. Και χέλι. Και χέλια, που κάνουμε και εξαγωγή χέλια. Κάνουμε Ιταλία. Και εξαγωγή. Πριν τις γιορτές κάνουμε εξαγωγή τόνους χέλια. Εδώ. Έρχονται και τα χτυπάνε δημοπρασία. Ιταλία. Το χέλι ξέρεις εγώ που το ξέρω? Γιατί έχω κορμί σαν χέλι. Από εκεί το ξέρω το χέλι. Χέλι! Στάσου! Πολύ γλιστρό! Έχεις με κουδουλιά! Τώρα να πω ότι έχω και εγώ κορμί σαν χέλι, ψέματα. Έχεις κορμάρα! Ψέματα να σου πω. Έχεις και ψυχή καλή και κορμάρα. Να είστε καλά. Δήμητρά μου, αφού τα ξέρεις, δεν έχει να κάνει εξωτερική εμφάνιση. Α, όχι, εντάξει, συμφωνώ. Ο άνθρωπος, ναι. Έτσι δεν είναι. Όλα έρχονται και παρέρχονται, βέβαια. Και τα πάχη μου, τα κάλλη μου. Τι και να κάνουμε. Γυναίκα χωρίς πιασήματα είναι λεωφορείο χωρίς χειρολαβές. Τι να το κάνω από μέσα, σκοτωθώ σε μια στροφή, ενώ άμα πιαστείς από τη γυναικούλα. Αλλά τι, τραγουδάς? Όχι, φίλε μου, όχι. Μωρό, όχι. Απλώς εντάξει. Ψάρεμα, μόνο ψάρεμα, ναι. Ψάρεμα,
Κάνα μεροκάματο δεξιά αριστερά και που δεν υπάρχει. Τι μεροκάματο, δηλαδή τι δουλειά έκανε? Εγώ είμαι επαγγελματίας οικοδόμος 30 χρόνια. Αλλά τώρα έχει σβήσει οικοδομή και. Στο Ιτωλικό δηλαδή τώρα πλέον δεν χτίζεται τίποτα, δεν υπάρχει ενοικοδόμηση. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε οικοδομή. Μόνο στο Ιτωλικό, σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχει οικοδομή. Έχει τελειώσει η οικοδομή, έχει σβήσει. Και μαζί με την οικοδομή έχουν σβήσει άλλα τόσα επαγγέλματα. Γιώργο, εγώ είμαι ο Άγγελος, χάρηκα πάρα πολύ. Έχει δυνατά χέρια, τι δουλειά κάνει, βρε? Τίποτα. Δεν δούλεψε είχα... γι' αυτό έχει δυνατά χέρια. Είχα το περίπτερο γι' αυτά. Τι περίπτερο? Περίπτερο, εδώ. Το κεντρικό? Yeah. Τι, αναγέννηση, γιατί είναι κλειστό? Yeah, γιατί πήρα σύνταξη εγώ γι' αυτό. Α, πήρε σύνταξη. Mm. Καλή. Δούλεψα 15 χρόνια. Mm. Άλλοι δεν δούλεψαν καθόλου και παίρνουν σύνταξη. Mm. Εσύ τουλάχιστον δούλεψες και 15 χρόνια. Καλά. Εσύ γιατί δεν μιλάς? Είμαι έρθος. Αυτός πρέπει να αγαπάει πουλί. Τι έχεις λαρά? Κεφάλι άχα να πάνε. Και εγώ έχω κεφάλι, αλλά μην έχεις τίποτα κολλητικό κεφάλι. Όχι. Τώρα είναι και έξαρση. Είναι βράχος από τέτοια πράγματα. Αυτός βράχος είναι, εγώ να μην γίνω βράχο καημός. Τι πονάει το κεφάλι? Τι πονάει το κεφάλι? Μάρε, δύο τεπών. Πέρα, πώς θα πάρω? Ρε γαμώ, το έχουν αλλάξει οι άνθρωποι πλέον, ρε Γιώργη. Γεια σου πω εγώ. Καμιά κοπέλα, τίποτα έτσι? Τίποτα. Δεν αγάπησες τίποτα? Όχι. Σε αγάπησαν? Όχι. Είναι, αυτό καμιά φορά ξέρεις είναι αμφίδρομα αυτά, δηλαδή. Εάν δεν σε αγαπήσουνε, δεν θα αγαπήσεις κιόλας καμιά φορά. Καλύτερα, να μην μοναχόζομαι. Δεν πόνεσες και ποτέ? Όχι. Και εμείς που αγαπήσαμε, κυρία μου, τι καταλάβαμε? Δεν το λέω για μένα, λέω για αυτούς που αγαπήσαν, αλλά έτσι είναι η ζωή. Από πού είσαι? Η προφορά μου από πού σου ακούω? Όχι, από πού είσαι? Το συνεργείο. Το συνεργείο. Ο Νίκος δουλεύει σε συνεργείο, είναι μηχανικός, φτιάχνει αυτοκίνητα. Και εγώ είμαι στο Ionian Channel και κάνω το δημοσιογράφο, ρεπόρτερ του δρόμου. Στην Πάτρα εδρεύουμε. Κυρία μου, στην Πάτρα και σε καινούρια στούντιο. Να έρθετε να μας απολαύσετε. Θα κάνουμε και μια έτσι στον καινούριο μας χώρο, θα κάνουμε και γένεια. Έχουμε πάρει ένα μαγαζί, 5 στρέμματα. Αφού θα βάλουμε πίσω και. Τώρα σκεφτόμαστε να βάλουμε και άλογα και γουρουνάκια για να μπορούμε να και μερικά έτσι και κανένα μποστάνι να μπορούμε να ζούμε, γιατί το κανάλι έχει έξω. Εγώ όταν ήρθα από την Αθήνα είχα κάνει ολόκληρη φάρμα έξω που έχω κάνει ένα σπίτι. Ναι. Έχω δύο σκυλιά που είναι ανεκτήμητα μεγάλα. Αλήθεια, Το ένα είναι από διασταύρωση, είναι μεγάλο. Από πού, από εδώ, μεγάλο, από διασταύρωση τολικού Μεσολογγίου. Ναι. Το σκυλί είναι από Αγίου Βενάρδου Μανά. Ναι. Και μεγάλο Καυκάσο πατέρα. Είναι ένα σκυλί 110 κιλά. 110 κιλά. Πιο πολλά ποσά είναι. Εγώ είμαι 103. Εσύ πόσο είσαι, Κυρίκο? 108 είμαι κι εγώ. Πρέπει να δυνατήσουμε. Μας το έχουν πει, χτυπάνε τα καμπανάκια. Ζάχαρο τέτοια παίζει. Ζάχαρο έχω λίγο. Γλιτώσαμε την πείνα, θα πεθάναμε το φαγητό. Φαντάζομαι και έτσι πιστεύω ότι είσαι πολύ καλή μαγείρισα. Α, ναι, πάρα πολύ. Και από τα χεράκια σου νομίζω ότι τα ψάρια τα μαγειρεύεις. Ναι. Λες τι κάνεις πατάτες? Είμαι από μικρό παιδάκι εγώ. Ποια συνταγή θα ήταν ωραία με ένα ψάρι που θα μου έλεγες, Άγγελε, θα σε φιλέψω στο σπίτι μου? Ναι. Το μεσημέρι εδώ θα είμαι, να ξέρεις πάντα. Να είσαι εδώ. Προλαβαίνω να έρθω στο σπίτι. Βεβαίως. Να έρθεις. Να έρθεις, βεβαίως. Αυτή την εποχή μπορείς να μαγειρέψεις λαβράκι, καρότο, πατάτες, έλληνο σούπα. Το λαβράκι, το κεφάλι στο φούρνο πλακί. Έτσι. Δεν έχεις πολλές επιλογές. Κάνουμε και τσιπούρες με σέλινο που είναι φοβερό. Αλλά δεν υπάρχουν αυτή την εποχή. Τι λες τώρα? Μαγειρεύστε στο σπίτι σας. Βάλτε τα λαχανικά. Το λέω και πρώτα στον εαυτό μου. Να μάθουμε τα παιδιά μας να τρώνε μπάμιες, να τρώνε φασολάκια, να τρώνε λαχανικά. Ό,τι υπάρχει, γιατί πλέον δεν υπάρχει και στον κήπο. Όλα είναι κατεψυγμένα. Χόρτα βγαίνει στην εξωγή και μαζεύει και σου λέει: τι με κατσίκα θα φάω εγώ χόρτα. Από τώρα πρέπει να πάω να μαγειρέψει τα σκυλιά. Πρέπει να τα είσαι δισκότες. Είσαι νοικοκύρης. Ναι, τι θα κάνω. Έχω γύρω στις 35 με 40 κότες. Αυγά είχες? Παίρνω τώρα, γιατί δεν γίνανε από τις, με τον παλιό καιρό. Ναι. Τώρα αρχίσουν και γίνανε. Α, γεννήσεις τίποτα μέχρι το μεσημέρι να περάσω, να πάρω κάνα βουλάκι φρέσκο. Εγώ θα σηκώσω την κότα και άμα έχει μέσα η φωλιά, πάρ' τα όλα. Άγγελε, κοίταξε να δεις, το παιδί πάσχει από γυναίκα. Εντάξει, και αυτό δεν τα έχουμε καλά τώρα με τη ομιλία. Εντάξει, είναι ανήπαντρο σου το παλικάρ. Ψάχνουμε. Θέλει να παντρευτεί. Ψάχνουμε καμιά γυναίκα να του πρόξουν να του. Ό,τι να είναι ή θέλει κάτι τέτοιο. Εντάξει, να είναι όμορφο. Να είναι μια του. Όπω είναι αυτό. Του σπιτιού. Όπω είναι όμορφο αυτό, να είναι και η γυναίκα. Του σπιτιού δηλαδή. Του σπιτιού. Πιο κάτι... Έχουν χαθεί δηλαδή, πιστεύει, οι κοπέλε του σπιτιού για να κάνουν οικογένεια. Αυτό δεν το ξέρει εσύ που γυρίζει όλη την Ελλάδα. Καλημέρα.
Γεια σου, Οθωνά. Καλημέρα, Οθωνά. Τη θες ψηλή, τη θέλεις κοντούλα, τη θέλεις μέτρια, ξανθιά, μέτρια, μελαχρινή. Μελαχρινή πρέπει για να ταιριάζετε κιόλας, γιατί θα είστε σαν τη σοκολάτα με τη βανίλια. Ψηλή, παχουλή, άσπρο μάγουλο, κραγιόνι στα χείλη. Αυτή είναι για μένα. Δεν έχει τόσο σημασία. Η ψηλή κουντή δεν έχει σημασία. Αυτό δεν έχει σημασία. Θέλω μια γυναίκα να είναι του σπιτιού. Αυτό θέλω. Να μαγειρεύει, να σε σιδερώνει. Να με πιέζει. Να σε πιέζει. Εσύ δεν θες γυναίκα, δούλατε. Κεντρικός δρόμος. Πώς λέγεται ο δρόμος ο κεντρικός. Κεντρικός, τι, πώς λέγεται. Λάσκαρη. Λάσκαρη, ποια. Τη Λάσκαρη, εκείνη τη ηθοποιού. Δεν ξέρω. Λάσκαρη λέει του. Λάσκαρη, περπατάω Λάσκαρη και πάω. Θα πας εσά, θα βρεις μια εκκλησία, θα μπεις μέσα, θα δεις κόσμο. Και απαντρευτώ. Και απαντρευτεί λέει. Θα δεις κόσμο στην εκκλησία. Πάω στην εκκλησία. Ποια εκκλησία είναι εκεί πέρα που θα συναντήσω. Η εκκλησία είναι μωρά. Ο Άγιος Ταξάρχης και... Και μετά η Παναγία. Η Παναγία. Μεγάλη χάρη της να μας δώσει υγεία. Έχει κόσμο. Είναι ρομαντικά. Πάω γιατί και εγώ είμαι ρομαντικός. Χάρηκα. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά, καλά παιδιά. Καλό, καλή καλό, συνέχεια. Καλά. Και αν τύχει κάτι, θα στο Facebook εκεί θα σου στείλουμε μια κοπελίτσα, ρε παιδί μου. Κυρία Άγγελε, στο ρεύμα. Στην άλλη. Και όπου συναντάς ανθρώπους που χαμογελάνε, σταμάτα, πες μια καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και σας υποκλίνουμε, εσένα και τους συνεργάτες σου. Αλλά να έρχεστε εδώ να τα μεταδίδετε, κοίτα πως είμαστε μπουρμπουλωμένοι και πεινάμε και κρυώνουμε και να μην πω και την τελευταία. Μπουρμπουλωμένοι, μ' άρεσε αυτή η έκφραση. Τη χρησιμοποιείτε εδώ στην περιοχή. Θα έλεγα και μια αυστηρή τελευταία λέξη, δεν τη λέω. Για πες την αμύπως και την καλύψουμε. Δεν φτάνει που πεινάω και κρυώνω, είπε ο Ζακυνθνός κάπου κιόλα, γι' αυτό. Κοίτα εδώ να δεις, εγώ είμαι 18, πάω προς τα 13, είμαι 75 χρονών. Εγώ είμαι 18, πάω προς τα 13, 42 χρόνια, εγώ είμαι 18, πάω προς τα 13, 42 χρόνια, είμαι 75 χρονών και ταΐζω 20 άτομα. 20 άτομα, στο λόγιο χρόνο, ρώτασε αυτό. Η επιχείρησή σου είναι τέτοια. Η επιχείρησή μου τέτοια, ταΐζω 20 άτομα. Θανάση, αυτός ο κεντρικός τώρα δρόμος, όπως περάσαμε από τη γέφυρα, καμιά 300 μέτρα ένα κομμάτι γέφυρας που μας βάζει μέσα στο νησάκι του Αιτωλικού, ποιος κεντρικός δρόμος είναι αυτός, πώς λέγεται? Κάπα Λάσκαρη, Κωνσταντίνο Λάσκαρη. Και από εκεί έχει και άλλη γέφυρα. Έχει και άλλη γέφυρα την οποία θα τη δούμε την πιο οποία... μετά. Έτοιμα είναι να πέσουν από τις νταλίκες. Mm-hmm. Περνάνε οι νταλίκες επάνω, καθίσαν, δεν επικοινωνούν τα νερά, δεν αλλάζουν τα νερά, mm-hmm. καθίσαν οι γέφυρες και το αποτέλεσμα είναι να μυρίζει όλο το Αιτωλικό. Γέννημα θέρμα του Αιτωλικού. Βεβαίως, αλλά η καταγωγή μου, ο πατέρας μου ήταν από το Καρπενήσι. Από το Καρπενήσι, ορόληση ναι. του Καρπενήσι. Πόσο ωραία περνάτε στο Αιτωλικό. Ναι, ωραία είναι, βλέπεις, ωραίο μέρος έχουμε, αλλά περιποίητο. Πόσα χρόνια ζείτε σε αυτόν τον τόπο? Εγώ είμαι 88 χρονών. Είστε 88 χρονών. Ναι. Φτούσας. Ναι. 88 χρονών είμαι. Και ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας? Αυτό είναι τίποτε.
Εργασία, κινήσει. Και εντυπωσιάστηκα. Να κινήσει, να κινήσει. Να κινήσει. Ναι. Εγώ μόνο κινούμε και λες να πιάσω 88. Να πιάσει, να πιάσει. Είμαστε την Πάτρα. Αλλά είμαστε από παντού εμείς. Είμαστε πολυεθνική εταιρεία. Θα μας πάρουν, να κάτσει τώρα να μας πάρουν την κάμερα. Γιατί? Και λέω πόσο ωραίος και ευλογημένος είναι. Ωραίος είναι, έχουμε ωραίες εκκλησίες, έχουμε ωραίο τόπο, ωραία θάλασσα. Αλλά. Θάλασσα τίποτε. Βρουμιάκι και δυσοδεία. Είμαστε κόσμος πρώτα-πρώτα. Είμαστε φιλόξενοι. Έχετε τη φιλοξενία στην καρδιά σας και αυτό το βλέπουμε. Είμαστε καλός κόσμος, αγαπητός. Αγαπητός κόσμος. Αλλά ξέρεις πόσο αγαπητός είμαι. Πώς με διώχνουν. Σε διώχνουν. Ναι, γιατί είμαι αγαπητός. 42 χρόνια γραμματέας ήμουν Τσαμαδού και Κορίνθου και μετά ήρθε η περιφέρεια εδώ πέρα. Στην περιφέρεια είμαι, στην Πάτρα. Είχες καλή δουλίτσα τουλάχιστον. Είχαν ο κόσμος εξυπηρέτηση. Δεν λέω εγώ αν έπαιρνα λεφτά. Ο κόσμος όλοι έπαιρναν στην πόρτα, ήξερα τι θέλουν και το έπαιρναν αμέσως. Και κάτι μου λαϊκή. Ξέρεις τι κάνανε, αν δεν τσίφερναν η κότα από το χωριό και τα λοιπά, δεν έπαιρναν χαρτί ποτέ. Και μια λάτα λάδι. Ούτε πολύ. Ναι. Και έρχονταν, ξέρεις πώς έρχονταν, ζαλικωμένοι. Πλάκωσα τις κλωτσές του διαφυντή και πέθανε σε 10 μέρες. Τράβω να ρωτήσει στην περιφέρεια, πέθανε ο διαφυντής μέσα. Αλλά ήθελα τώρα να με περιμένει κάποιος που με περιμένει και θα ανάβγανα το παντιλόνι να με φωτογραφίσει και ξέρεις που θα απευθύνομαι. Να ξέρεις που θα απευθύνομαι. Μ' αγκαλιάζουν, φιλάνε. Ξέρεις, εγώ έχω και επιτυχία. Και εγώ, έχω επιτυχία στις μεγάλες γυναίκες όμως. Από 70 και πάνω. Καμιά δεν με αγαπάει από κάτω, μόνο η γυναίκα μου. Είδες λοιπόν. Τι να κάνω. Να σου πω, καλύτερα σε αγαπάνε οι μεγάλες γυναίκες, να σου δίνει και την ευχή της. Έτσι. Να μου δέσετε κι εσείς μια ευχή. Εγώ σου δίνω την ευχή μου. Να είσαι ευτυχισμένος με την οικογένειά σου, με τα πάντα. Και είμαι και όμορφος Πανάθεμα. Και όμορφος είσαι και όλα τα καλά τα είσαι. Αυτά τα γαλαζοπράσινα μου. Δεν έχει γυναίκα να μην ξεπορτήσεις. Εγώ να μην ξεπορτήσω. Και άμα ξεπορτήσει εκείνη. Και άμα εκείνη. Γιατί τώρα αλλάξανε τα. Αλλάξανε τα γούστα, λέει. Να είσαι. Καλημέρα, καλημέρα και στο μαγαζί. Και στο μαγαζί. Α, κυρία μου, γίνατε πανέμορφη. Τώρα λίγο. Έχετε εδώ μαγικά χέρια. Πολύ λακ, ε. Πάτε για κάπου, βολτίτσα ή είναι καθιερωμένο χτένισμα της, του Σαββάτου, έτσι. Τι ωραία. Εσείς πώς περνάτε στο Αιτωλικό? Καλά περνάμε. Καλά. Κοιτάξτε, χαρά. Τι ωραίο που έχει. Άρε Λαμπρινή, είσαι αστέρι, ρε παιδί μου. Είσαι ευχαριστημένη, ε. Ναι. Τελικά, οι κομμότριες είναι η προσωπική μας σύμβουλη φροντίδας. Πρέπει να μας πούνε, σου λέει καμιά φορά, ρε φιλενάδα, δεν ταιριάζει αυτό πάνω σου. Μην το κάνεις. Και επιμένει αυτή. Αν το κάνεις έτσι, νομίζει, βλέπει περιοδικά και νομίζει ότι θα γίνει σαν την, σαν την Καγιά. Η εκπομπή τρεχαγύρευε, μήπως την παρακολουθείς. Τρεχαγύρευε. Ναι, σε ποιο κανάλι είναι. Η Ιόνια Τσάνα, λένε είναι το κανάλι. Θα την παρακολουθείς από εδώ και στο εξής. Χάρηκα. Κι εγώ. Να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Χαμογελάτε. Και όλα θα πάνε καλά. Έτσι, χαμογελάτε είναι μεταδοτικό. Γεια σας, ευχαριστώ και θα περάσω μετά να μου. Μπορεί να μου τα βάψει γιατί αρχίζουν και ασπρίζουνε. Αντάβγες, τα κάνετε. Αντάβγες, ε. Όλα τα πάντα γίνονται. Τα πάντα γίνονται. Τα πάντα γίνονται όταν υπάρχουν. Του σπανιού τα γένια γίνονται ή δεν γίνονται. Γίνονται. Στο καλό, γεια! Μπράβο, μπράβο! Όταν πεθαίνει ο άντρα, λιμέντης. Λιμέντης, άκουσε τι είμαι και κράτα το αυτό. Γιατί ήταν. Και τα δω, άμα δεν κουνήσει την ουρά, δεν γίνεται τίποτα. Αν δεν κουνήσει την ουρά, δεν γίνεται τίποτα καλά. Το μικρό στο όνομα. Αρσινόη. Η Αρσινόη. Τι ωραία, κύριε Αρσινόη. Εάν δεν κουνήσει την ουρά, δεν δώσει δικαίωμα. Ναι. Δεν μπορεί. Μπανίζω άλλου. Παίρνει τα μηνύματα. Τα μηνύματα. Το ραντάρ. Του ραντάρ χτυπάει. Εδώ είμαστε. Την άστριά μας, μας κάνει μονδέλα. Α, τι κάνετε, πώς θα λένε αυτά, πιλάτες και τέτοια. Ζιουζίτσου και kickboxing. Αλήθεια το λες. Ω, μη φοβάσαι, μη φεύγεις. Τι ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα. Μην απομακρύνεσαι. Ρεπάρουμε σήμερα, Σαββατοκύριακο. Τι δραστηριότητες μπορεί να κάνει ένας νέος, ούτως ώστε να μπορεί να περάσει όμορφα η ώρα του, χωρίς να είναι αναγκαίο να πρέπει να πάει στην Πάτρα ή να πάει στο Μεσολόγιο ή οπουδήποτε άλλο. Τι κάνετε εσείς, δηλαδή, νέα κόριτσι, είσαι όμορφο κόριτσι, ελεύθερες είστε. Εννοείται, άμα δεν ήμασταν έτσι, θα ήμασταν. Έτσι, μπράβο. Δεν θα ήμασταν χαμογελαστές, εννοείται αυτό. Για να συζητούμε, ποια είσαι. Εγώ είμαι η Πέπη. Η Πέπη, το γουρουνάκι. Είμαι η Πέπη.
Όχι, αυτή είναι η Πέπα, ρε φίλε. Βλέπεις πάνω πάνω το σοβαρό μου τώρα. Και εγώ το σοβαρό προσπαθώ. Για πες μου, Πέπη, με τι ασχολείσαι? Εγώ είμαι ξενοδοχό υπάλληλος. Και ήμουν σεζόν και τώρα βρίσκομαι εδώ. Ήσουν σεζόν. Σεζόν στη Λευκάδα, ναι. Να πούμε ότι η Λευκάδα από εδώ είναι πόση ώρα? Μία ώρα και 10 λεπτά, άμα είσαι καλός οδηγός. Πήγε καλά η σεζόν στη Λευκάδα? Καλά μια πήγε για τη σεζόν, θα πούμε. Όχι, να μου πεις λίγο, γιατί θέλω να μαθαίνω. Να μαθαίνω. Γιατί δεν έχω πάει στη Λευκάδα. Όχι, η Λευκάδα σαν νησί είναι υπέροχο. Υπέροχο. Έτσι, φανταστικό και είναι το μοναδικό νησί στην Ελλάδα που πας χειμώνα, καλοκαίρι, βροχές, χαλάζια, όλα μπορείς να περάσεις, έτσι. Και αυτό είναι το θετικό. Είναι ωραία να πας και με το, το έτερον ήμιση εκεί, ε. Εντάξει, αν έχεις έτερον ήμιση και θες να πας, ρε παιδί μου, τώρα για χειμώνα, είναι καλό. Εμείς βρίσκουμε στην εκπομπή και έτερον ήμιση. Αν θέλεις κάτι, μπορούμε να το κατακτοποιήσουμε. Δηλαδή, έχουμε πάρει λίγο και καθήκοντα έτσι να κάνουμε την προξενήτρα. Ειλικρινά, αν ψάχνει, πόσο χρόνο είσαι, 24, 25. Ναι. Ωραία. Θα έχουμε ένα παλικάρι μέχρι 22-23. Τι μέχρι 22-23? Να είναι μεγαλύτερο. Ε, τι! Είσαι με τα καλά σου! Είσαι με τα καλά σου! Πού πα δρομολόγιο? Τοπικά. Και εμά μα αρέσουν τα τοπικά. Και στην επόμενη γύρα, μόλις τελειώσει. Αν μας πας βόλτα, να πάμε. Πάμε μια βόλτα. Θα τα πούμε ξανά. Πάμε απάνω. Ιόνια Τσάνελ, κοιτάξτε πώς γίνεται η εκπομπή. Μπαίνουμε σε λεωφορείο και μας πάει. Θα τα πούμε μετά, κύριοι. Αυτό είναι ρε συγκοινωνία. Χτέλ, μπήκε στην πόλη. Καλημέρα, αδερφούλη. Καλημέρα. Εμείς είμαστε χαρούμενοι που μόνο που μας είπες μπε στο σπιτικό μου, γιατί αυτό είναι το σπίτι σου. Εννοείται. Χτέλ. Χτέλ Μεσολογγίου. Χτέλ Μεσολογγίου. Και πάμε πού? Σε λίγη ώρα θα φύγω για τα χωριά Μάστρου, Γουριά, Πεντάλοφο. Και επιστροφή. Τώρα πάμε να το παρκάρουμε στη στάση. Γιατί έχω ανταπόκριση με το λεωφορείο που έρχεται από Μεσολόγγι. Ωραία, λοιπόν, για να κάνουμε μια μικρή διαδρομή εδώ με τον φίλο μου στο πανέμορφο Αιτωλικό. Θέλουμε ένα παλικάρι μέχρι 40. Το 22-23 μην το πάρετε εδώ, το αφήστε το. Ναι, ωραία. Να είναι ψηλό, αδύνατος. Τι λες, παιδάκι μου, αδύνατος λέει σε μένα. Ναι, γιατί συνήθως εγώ που λέω ότι τα ετερόνυμα έλκονται. Εσύ πώς το δέρεις, δηλαδή. Δηλαδή, αν τον είπες αυτόν ψηλό αδύνατο, εμένα με λες κοντή χοντρή. Όχι, όχι, είπες τα ετερόνυμα. Όχι, τι ψάχνεις, αυτό που θα ήθελες ότι θα ήταν ιδανικά εξωτερικά. Τώρα τα εσωτερικά θα τα ψάξεις εσύ. Πρέπει ο άλλος να έχει κιλά. Τι, άμα είμαι εγώ 67, είμαι 62 λέω κιλά. Θέλεις πιασηματάκι, Ναι, βέβαια. Μισάρις άντρας να έχει, Βέβαια. Να έχει παντού, όχι μόνο κιλάκια. Παντού να έχει κιλά. Να έχει κιλά. Δεν μ' αρέσουν τα γυμνασμένα από εδώ. Εσύ είσαι το πώς θα λέμε αυτά τα ντουκιά από τα ντουκιά. Ναι. Αυτή, εμένα μ' αρέσει ο κλασικός άντρας. Κάτσε και εμένα παραδείγματος χάρη, έτσι. Από εδώ το πας, από εκεί το πας, θες να μου κάνεις προξενιά με σένα τώρα. Όχι, θέλω να σου πω ότι είμαι πρότυπο ενός άντρα σε κορμί και σε εμφάνιση. Πιανού το πρότυπο. Δικό μου. Έχεις και εγγόνια και λες στα παιδιά, ρε παιδάκια μου, τι είναι αυτό που βλέπεις στην τηλεόραση, τι είναι εκείνο. Καμιά φορά εσείς... Εγώ ελληνικά έργα δεν βλέπω τα σαλιαρίσματα και τα τέτοια. Προτιμάω τα ξένα και ας μην καταλαβαίνω να διαβάσω και το λένε. Από τις εικόνες καταλαβαίνω το τι λέει. Πολύ τα ελληνικά πέζει. Δεν αργούν αμέσως, από αυτά παίρνει παράδειγμα. Δεν πάρουν πάλι στο κρεβάτ τα γαϊδολογήματα και τα μούπις και τα σούπα. Και μετά, εμείς αυτά δεν τα κάναμε. Έτσι. Αυτό έχει πέρασει όμως σήμερα. Ποιο πειράει. Για λίγο. Μετά πια η κατάληξη. Σε φουσκώνει μετά. Δηλαδή... Μετά πια η κατάληξη. Άμα βρει κάποια άλλη, θα σνικάει. Τα λες τόσο ωραία. Νίκο, κάναμε μια στάση. Γιατί περιμένουμε το λεωφορείο από το Μεσολόγγι. Αυτή είναι που έχω, λέω, Μεσολόγγι, για να φύγω για τα χωριά και το λεωφορείο αυτό συνεχίζει και τα άλλα τα χωριά. Ποια χωριά δηλαδή ενώνεται εδώ στην ο Δήμος Μεσολογγίου με χωριά Μάστρου, Γουριά, Πεντάλοφο, Νεοχώρη, Κατοχή, Λεσίνη. Με τον Καλλικράτη ενώ τον Καλλικράτη ενώθηκαν. Ναι, πρώτο τελικό ήταν αυτόνομο. Ναι. Ήταν Δήμος Αιτωλικού. Για πες μου λίγα πράγματα για τον τόπο σου. Τι βλέπεις εσύ? Εγώ βλέπω ένα πανέμορφο μέρος από την πρώτη πραγματικά εικόνα. Πραγματικά είναι πανέμορφο. Είναι πανέμορφο μέρος. Γεωγραφικά είναι, μπορώ να πω, από τις καλύτερες περιοχές στον νομό. Έτσι, από ψηλά φαίνεται σαν ρολόι το τελικό. Το έχουμε από ψηλά, Νικόλα, το έχουμε από ψηλά. Και ανατολικά και δυτικά είναι γέφυρες και φαίνεται από ψηλά σαν ρολόι. Δείξτε το ρε Νικόλακη, δείξτε από πάνω να δεις πραγματικά. Κοιτάξτε πλάνα τώρα καθώς μιλάς εσύ, Νίκο. Ο φίλος μας ο Νίκος ο Τράνακας, ο καμεραμάν και δεξί μου χέρι και αριστερό μου χέρι και δεξί μου πόδι.
τραβάει και βλέπουμε το ετωλικό με αυτά τα πανέμορφα. Να κοιμηθώ, με στρώσαν και να τυβάνει και πέσα να κοιμηθώ. Γιατί φημίζεται το αιτωλικό? Το αιτωλικό φημίζεται για το ψάρι. Έτσι, για το φρέσκο ψάρι που έχει. Και τι ψάρι μπορούμε να φάμε? Εδώ οι κατηγορίες στα ψάρια που μπορείτε να φάτε είναι τσιπούρες, οι λίγδες, οι μαρίδες που λέμε και μετά γίνονται τσιπούρες, το χέλι, τα κεφάλια, τα πετάλια, αυτά. Τα βερνούλες δηλαδή, φούρ το καλοκαίρι μόλις ανοίγει και λίγο έτσι. Τα βερνούλες, εντάξει, δεν είναι πάρα πολλές. Λίγες και καλές. Οι λίγες και καλές, ναι. Τρως, γεννείς. Έχεις λεφτά για καμιά ταβερνούλα? Δόξα ο Θεός. Δόξα ο Θεός. Προσπαθούμε όλοι να κινηθούμε λίγο πιο άνετα. Πηγαίναμε στην ταβέρνα, ρε Νίκο. Νικόλας, καλός οδηγός, γιατί φαντάζομαι ότι εξυπηρετείς τον κόσμο. Γιατί καμιά φορά, ξέρεις, έχουμε και ένα κακό όνομα οι οδηγοί, ξέρεις. Πάντα θα υπάρχουν και μια μειοψηφία οδηγών, θα υπάρχει. Έτσι. Αλλά η πλειοψηφία είναι η καλή. Είναι καλή. Και χάρηκα που σε γνώρισα, και Νικόλα. Χάρηκα πάρα πολύ και εγώ πάρα πολύ. Ένας επίγειος παράδεισος, θα λέγαμε, το ιτωλικό. Πραγματικά. Με αποδημητικά πουλιά, υδροβιότοπο, έχετε το αλατάκι σας, έχετε τα καλά σας ψάρια, έχετε καλούς ανθρώπους, ευχάριστους και πολλές ομορφιές, τις οποίες ζήτουμε σιγά σιγά μέσα στην εκπομπή Τρέχα Γύρευε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου χρωστάς ένα δρομολόγιο. Εννοείται, όχι μόνο ένα, 10. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε, έτσι θα γνωρίσουμε έναν ένα στο χωριό. Αυτή είναι η εκπομπή, να γνωρίσουμε πολύ κόσμο. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, να και αν χρειαστείτε οδηγό ποτέ στα χτέλ, έχω επαγγελματική άδεια. Έτσι. Ω, δεν είμαστε τόσο φαν με το ίντερνετ. Δεν είστε φαν. Θα γίνετε τώρα. Είμαστε, γιατί... ρε παιδί μου, να το χρησιμοποιούμε, αλλά όχι σε αυτό το σημείο του τι κάνεις, είμαι μόνο εκεί. Δεν κάνω τίποτα άλλο. Έτσι. Τώρα όχι που θα αυτό. Μπείτε στο Facebook με το που θα βρείτε το δίκτυο, θα πατήσετε να κάνετε ένα like εκεί στη σελίδα μας στο Facebook. Ναι, καταρχήν άμα βάλεις εμάς, θα έχεις και εσύ like, θα έχεις σχόλια εκεί. Έτσι. Ντομάτες, αγκούρια, πολλά θα έχεις. Μα, κοιτάξτε εσείς να έχετε, εμείς θα πάρουμε τις ντομάτες. Τώρα που είπες και ντομάτες. Έλα, παιδε, να, ορίστε. Τώρα που είπες και ντομάτες. Με ένα μακρινάρι εδώ, ένα μακρινάρι εκεί, πάρε μια ντοματούλα. Θα πάρω και μια ντοματούλα. Να είστε καλά και να έχετε τη δουλειά σας και τις γυναίκες και τα μάτια σας. Γιατί άμα καταλάβει λίγο πως αποτραβήκατε, ναι, χασίς. Εσύ κάθε μέρα θα είσαι εκεί. Όχι, δεν έχει σημασία. Όχι, δεν έχει σημασία. Καλά, δεν έχει σημασία, αλλά να καταλάβει πως ενδιαφέρει να πάρει την οικογένειά, να πάρει τα παιδιά, να πάρει μια νοικοκυριά. Όλα τα θέλει η γυναίκα για να είναι. Αυτό τα θέλει όλα. Μα άνθρωπο είναι. Νέα είναι. Είναι συνθήκη. Δεν παραπονιέμαι. Βολεύομαι με αυτά που έχω καμιά φορά. Εσείς που γυρίζετε κάτι, άμα δεν δείτε κανένα ξενό, κάτι κουταλιά παίρνετε. Μια κουταλιά. Πες μου κάτι για σένα. Όπως... Είναι αυτό που σε χαρακτηρίζει. Τι είναι αυτό που... Πείτε, πες τι με χαρακτηρίζει. Γιατί μ' αρέσει αυτή να πει τι είναι αυτό που με χαρακτηρίζει και να μην πει πως θέλει τον άντρα και με μένα λύσα. Εγώ τον έχω τον άντρα. Τον έχει τον άντρα, γι' αυτό και δεν ρωτώ και είμαι προσπαθώ να κρατήσω. Γιατί το λες αυτό, εγώ δεν τον έχω τον άντρα. Ναι, αλλά εγώ τον έχω. Για πάνω σε φανία. Πες μου. Τι είναι αυτό που σε χαρακτηρίζει, το γυμνασμένο σου κορμί, τα θεσπέσια σου, μυαλό μάτια, μου. Το μαλλί σου, το αιτήσιο. Το μυαλό μου. Το μυαλό σου. Αυτό είναι... δεν το είδε κρίνει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Αυτό, αυτό. Μιας ξανθιάς, ε. Ναι. Το μυαλό της, ε. Μιας ξανθιάς. Μπόμπα, μπόμπα. Μπόμπα! Έχεις, ξέρεις κάτι για τις ξανθιές? Όχι. Από αυτά που λένε δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει τίποτα. Μένεις και εσύ εδώ στο τελικό. Ναι. Ναι. Ειλικρινά, θα κάνουμε αυτό το πρόγραμμα που είτε σε... μέχρι το μεσημέρι θα είμαστε εδώ. Προλαβαίνουμε, περκείτε το καφέ σας. Ρε πάρω Σαββατοκύριακο, αν δεν μπορώ. Αν μπορείς, Όχι, ρε πάρω, δεν μπορώ. Με ζιουζίτσου και... Ναι, kickboxing. Σε kickboxing. Δεν τ' άρεσε. Όχι, τον χάλασε. Τόσο ώρα τον φτιάχναμε, τώρα τον χάλασε. Για καφέ που πάτε. Δεν λέμε τώρα, εντάξει. Ωραία. Ωραία. Εδώ θα είμαστε. Εδώ δίπλα, έτσι όπως μου το λες. Φυλάκια, στείλε μας κανένα φυλάκι. Στάσου, μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχει! Ένα φυλάκι. Καλά, ότι οι γυναίκες δεν μαγειρεύουν σήμερα. Οι νέες, οι νεότερες, γιατί οι παλιές ήταν συνεπάστατες. Μαγειρεύουν τα κορόιδα. Μα τα κορόιδα. Έτυχε ποτέ να είσαι κορόιδο? Συνέχεια. Μια ζωή. Πιάστηκε κορόιδο, έτσι. Γιατί λέει το έξυπνο πουλί. Που τη μύτη πιάνει. Έτσι.
Τι κάνετε? Είσαι άνθρωπος που συμμετέχει στα κοινά. Βλέπω όπου κοριτσάκια μιλάς, λες, απαιτεί την άποψή σου. Εντάξει, είμαι και μεγάλο σε ηλικία, είμαι πιο ταξιτζής ήμουνα και όσο να έχω γνωριμίσει. Έτσι. Το ταξιτζής είναι εγκυκλοπαίδεια. Είναι σαν να μπαίνει στο Google. Πατάς πάνω στον ταξιτζή και σου λέει τα πάντα για όλους. Κάνεις καλεμάνι, ξέρεις τίποτα. Αξίρτος. Τι χάλια αυτά, ταξιτζής. Θα μου κάνεις κουμάντο ταξίδι. Θα μου κάνεις κατεβάσω κάτω το καλάμι. Θα μου κάνεις κατεβάσω κάτω. Πού πάτε, κυρία? Όπου θέλω θα πάω. Ναι. Ταξιτζής, περιπτεράς, κομμότρια. Χωρίς βέβαια να θεωρούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κοτσομπολιό, αλλά. Μεγάλη, είναι η ώρα ή είναι η καμπάνα τώρα? Όχι, είναι η ώρα. Είναι. Η ώρα είναι. Και μισή. Και μισή. Και μισή. Τώρα πού πας? Τώρα πάω να πάρω το αυτοκίνητο μου και να πάω για το σπίτι, γιατί μετά έχει ποδόσφαιρο. Τι ώρα? Γήπεδο. Πού? Στην κατοχή. Στην κατοχή. Ξανά στην κατοχή θα πάμε, το ξέρεις? Έτσι πώς μας πάνε. Μεταφορικά το είπα. Να πούμε ότι η κατοχή είναι ένα χωριό. Ήδη έχουμε πάει με αυτόν που βγάλαμε. Λέτε. Με αυτόν που έχουμε βάλει απάνω. Το ψήφισες? Ποιο να το ψήφισε, μου κούβαταν τα χέρια. Τι ωραία να σε χτυπάει ο ήλιος μέσα στο χειμώνα. Καφενείο ο Ρόγας. Ένα ιστορικό και πολύ παλιό καφενείο. Ναι. Καλημέρα. Να πούμε ότι δεν είστε ο ιδιοκτήτης του καφενείου, αλλά είστε θαμώνας του καφενείου. Ούτε εγώ σχεδόν. Έρχομαι γιατί έρχονται οι φίλοι μας, κυρίως ψαράδες. Α, οι κυρίως οι ψαράδες. Να γνωριστούμε λοιπόν. Βεβαίως. Είστε ο κύριος Αποστόλης Μπλίκας. Κύριε Αποστόλη, ήρθαμε στο τελικό και φυσικά είναι χαρά μας όταν γνωρίζουμε ανθρώπους που μπορούν να μας πούνε δύο πράγματα για τον τόπο. Ωραία. Να πούμε πρώτα την ιδιότητά σας. Έχετε περάσει από κάποιο κομμάτι του πολιτισμού του τόπου ή απλά από ενδιαφέρον? Εγώ είμαι αρχιτέκτονος και εκδότης εφημερίδας 35 χρόνια. Πολύ ωραία. Και εντάξει, τα συζητάμε με τα παιδιά όλα εδώ πέρα. Η εφημερίδα υφίσταται ή... Υφίσταται με άλλα παιδιά που έχουν ξεκινήσει τώρα η νεολαία και την είχαμε σταματήσει. Πώς λέγεται η εφημερίδα? Τα Αγιοφύρια. Τα Αγιοφύρια. Έχει σημασία. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό γνώρισμα του τόπου. Ναι. Να μιλάμε στον ελληνικό Αποστολή. Ναι, άνετα. Γιατί ονομάστηκε το ελληνικό? Λοιπόν. Ναι, άνετα. Γιατί ονομάστηκε Αιτωλικό? Λοιπόν, Αιτωλικό το λένε σήμερα. Με την επανάσταση του 1821 λεγόταν Ανατολικό. Επειδή λένε ιστορικοί, ήταν το ανατολικότερο νησί από τις Εχινάδες νήσους. Εκεί που έγινε η ναυμαχία της Νεπάκτου, η λεγόμενη. Αλλά υπάρχει παλιά... Σε χάρτες, παλιούς έχω βρει εγώ, επειδή το ψάχνω το πράγμα, σε βενετσιάνικους χάρτες, το 1436, το πιο παλιό που έχω βρει, το λέει Νατολικό. Νατολικό. Μεσέ, Νατολικό. Όχι με κάπα. Είναι πολύ παλιό και, νησί, και επικράτησε... το οποίο δυστυχώς έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει αλλάξει. Και επικράτησε η τελική ονομασία. Αιτωλικό το βγάλανε μετά την Επανάσταση, το βγάλανε Αιτωλικό για να είναι πιο σύντομο από την Αιτωλία κλπ. Και Αντλικό από ό,τι έχω ακούσει. Ναι, εδώ οι ντόπιοι. Καλά, είναι μερικά, τα λένε μερικοί. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό απόλυτα. Αλλά το λένε Αντλικό, Αντλικό. Εντάξει. Οι ντόπιοι το λένε για. Αιτωλικό δεν το λέει κανείς. Οι ντόπιοι το λένε. Για ποιο λόγο πρέπει να επισκεφθεί κάποιο το Αιτωλικό και πρέπει στο πέρασμά του. Έτσι σε κάποιο ταξίδι που κάνεις στην Ελλάδα να πει ότι θα πάω στο Αιτωλικό? Εγώ όποιος έρχεται ξένος τον πηγαίνω στα στενά, τα Σοκάκια, που είναι το παλιό Αιτωλικό, ειδικά από τη βορεινή πλευρά. Να επισκεφτεί τα Σοκάκια, να χαζέψει αν έχει και μικρά παιδιά,
και να πάει να τσιμπήσει κανένα φτάνει. Αλλά εδώ είναι να γευτεί το ψάρι και το χέλι. Το ψάρι και όπως το χέλι. Και το μεσολόγιο, βέβαια, αλλά εδώ πέρα είναι. Ποια καμπάνα χτυπάει? Των ταξιαρχών. Είναι και ο πολιούχος της. Όχι, είναι η Παναγία, η Μητρόπολη που λέμε. Ο ταξιάρχης, το λέμε εμείς στα γρήγορα, ταξιάρχης, είναι εκκλησία των Παμεγίστων ταξιαρχών, το λένε. Mm-hmm. Αυτή είναι καινούργια. Και γιορτάζει 8 Νοεμβρίου. 8 Νοεμβρίου. Καλά, η παιδί. Αυτή. Η εκκλησία έγινε το 1927 σε αντικατάσταση της παλιάς του 1400, μέσα στην οποία φύγαν όλοι οι οπλίτες, τα παιδιά, τα παιδάκια, 300 παιδιά πήγαν στον Τολμά εδώ και τους σκοτώσαν οι Τούρκοι. Σκοτώσαν και αυτοί βέβαια, αλλά εντάξει, ήταν μια θυσία τρομερή. Δεν ξέρω ποιος τους έστειλε η Θήνο Νους τότε. Και είναι μια, το γιορτάζουμε κάθε χρόνο. Και είναι μια θυσία την οποία δεν την έχει στα χοντράιν η ιστορία, τη βάζει στα ψηλά. Είπα ιστορικό καφενείο, γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να κρατάει. Είναι το μόνο καφενείο παραδοσιακό που υπάρχει στο Ιταλικό. Το μόνο παραδοσιακό καφενείο, Τσάι, χαμομήλι, ελληνικό, ναι. Φραπέ, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, δεν υπάρχουν τίποτα άλλο. Ναι. Δεν είναι. Από είναι... πότε είναι το καφενείο? Εδώ το καφενείο. Είναι στην ζωή, γιατί υπήρξε άλλο πρώτα fast food, είναι 25 χρόνια. Και ανοίγει 4,5 ώρα το πρωί. Ανοίγεται 4,5. 4,5 το πρωί. Κάθε μέρα. Έχει σταθερή πελατή, έτσι. Ναι. Σταθερή. Έχω φοιτητές. Και τα ελληνικοί φοιτητές. Με το μήνα πληρώνω. Με κάρτα. Συνδρομή στο καφενείο, παιδιά. Με κάρτα. Όταν πληρώνονται από την τράπεζα, έρχονται και με ξεπλάνε. Δεν μου λες, αλήθεια υπάρχει το Δευτέρι? Υπάρχει. Φυσιολογικά. Ανθρώπινο είναι, έτσι. Ανθρώπινο είναι και με αυτή την κρίση φυσιολογικά. Εντάξει, όχι. Δεν μιλάμε τώρα εδώ για μεγάλε τιμέ. Έτσι, ένα ευρώ το ελληνικό και τέτοια. Ένα ευρώ μιλάμε. Μήπως έχουν βάλει και POS εδώ πέρα. Εννοείται, να το. Έχεις και από φάση. Ναι, αλλά δεν μεταχειριζόταν. Ποιο θα έρθει εδώ? Όλοι οι πελάτες, πιο πολλοί πελάτες είναι πάνω από 60. 70 που δεν δικαιούνται κάρτα. Αλλά φυσιολογικά το έχω βάλει και το παιδί. Σε βλέπω με το χαμόγελο και χαίρομαι όταν βλέπω χαμόγελα και τίποτα άλλο. Τι έκανα, να πεθάνουμε? Όχι, να μην πεθάνουμε. Θέλουν να μας πεθάνουν, να τελειώσουν οι συνταξιούχοι για να μπορεί να σωθεί το κράτος. Όχι, δεν φταίνε μόνο αυτοί. Φταίμε και εμείς που ψηφίζουμε. Εμείς δεν βγάζουμε τέτοιοι, είμαστε αυτούς βγάζουμε. Ψηφίστε κουκουέ. Τι κάνεστε? Ψηφίστε κουκουέ. Τι κάνεστε, ρε παιδιά? Κουκουέ, το κόμμα του λαού, εργατιά. Είναι δεξιό, αλλά τα παίρνει από το κουκουέ. Τα παίρνει. Είναι δεξιό και τα παίρνει, λέει, από τη δεξιά. Συμφωνείτε, μάλλον έτσι. Έτσι λένε. Χρωστάει πολλά το κουκουέ. Τι λέτε? Θα έρθω να μου το πείτε. Ποτέ, ξέρεις, και εσείς τα βλέπετε και τα ζείτε στα καφενεία που γίνονται συζητήσεις και τι ακούνε τα αυτιά του Φώτη και ολονών. Γι' αυτό έρχονται, δεν μπορώ. Εδώ, αν δεν πειραχτούμε ένας με τον άλλο, δεν καλαμπορήσουμε, δεν περνάει η μέρα. Δεν περνάει η ώρα, δεν το ξέρετε εδώ πέρα. Ήρθε εδώ η Βόλη και μάθαινε τον κόσμο, λέει, παιδιά, θα παίρνετε μια απόκτυψη, θα παίρνετε, λέει, δίεση 31 δίεση. Λέει, παιδιά, εμείς παίρνουμε από χρόνια μια απόκτυψη. Πώς, λέει? Εμείς τώρα βγήκε το μηχανήμα, λέει. Λέει, πηγαίνουμε στα σοκάκια, δεν μας βλέπει κανένα. Για φύγει τώρα μεσολόγια, ετωλικό, τέλος πάντων, λέει, ρε Μίτσο, λέει, ξέρεις ότι είμαστε πρώτα ξαδέρφια. Λέει, από πού και σου πω? Λέει, οι πατεράδες μας δεν είναι αδερφές, λέει. Πόσο ωραία περάσαμε και αυτή τη βδομάδα. Έχω μείνει έκπληκτος, έχω μείνει εντυπωσιασμένος από το πανέμορφο ετωλικό. Νομός Ετωλοκαρνανίας.
στη στερεά Ελλάδα, σε ένα μαγικό τόπο που έχει να δώσει πάρα πάρα πολλά. Δυστυχώς κάποια πράγματα έχουν μείνει ανεκμετάλλευτα, αλλά ελπίζουμε ότι τουλάχιστον όταν θα ξανάρθουμε στο Αιτωλικό θα έχουν διορθωθεί κάποιες ατέλειες. Εν πάση περιπτώσει, μην ξεχνάτε να είσαστε μαζί μας κάθε Σαββατόβραδο. Τράχα γύρευε είναι αυτό, κάποια στιγμή μπορείτε να μας συναντήσετε εκεί που δεν το περιμένετε. Να κάνετε like στη σελίδα μας γιατί σας θέλουμε, είμαστε περίπου 3.000 κόσμος και φαντάζομαι άλλοι τόσοι που δεν έχετε το διαδίκτυο και καλά κάνετε γιατί και εγώ δεν είμαι τόσο του διαδικτύου. Παρ' όλα αυτά όμως μας εξυπηρετεί για να μπορούμε να δεχόμαστε τις δικές σας προσκλήσεις. Αυτή η ώρα είναι καλύτερη το απογευματάκι που τα χρώματα είναι πιο όμορφα. Σας ευχαριστώ, μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε εδώ κάθε Σαββατόβραδο αρκεί εσείς να είσαστε μαζί μας τηλεοπτικά. Καλό σας βράδυ, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα στο Μεγάλο Περιφερειακό Κανάλι. Καλό σας βράδυ, φιλιά, ευχαριστώ.